Hop là. So, thank you very much, Mr. Prime Minister, dear Alexis. Alexis. I am very honored to be here with Martin, President of the European Parliament, with Dimitris, member of the Commission, who is competent for migration, and also Yanis, a good friend, competent for migration here in Greece. And I also want to thank that our friends from UNHCR, Frontex, IOM, and EASO are with us. So, dear Prime Minister, I have three wishes. The first wish is... Ετοιμάζεται να πει δύο κουβέντες και αυτός από την πλευρά του για τη διαδικασία με την κατάσταση των προσφύγων. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο το μεταφραστικό. Αν δεν το έχουμε, θα κάνω εγώ τη διαδικασία της μετάφρασης. Παρακαλώ πολύ να ακούω λίγο τον κύριο Άσελμπορν. Πιο δυνατά στο στούντιο. And that one day, if they want, they are also able to go back to their countries. Λέει ο κ. Άσελμπορν ότι θα ήταν ευχής έργων μία μέρα να δει αυτούς τους πρόσφυγες που σήμερα έφυγαν για την πατρίδα του να μπορούν να μετεγκατασταθούν και πάλι πίσω στη δική τους πατρίδα, την Συρία και το Ιράκ. Μιλάει για μία συνάντηση κορυφής των G8 που αφορά στο προσφυγικό τώρα ο κ. Άσελμπορν. And I think it's not less important if we, European Union, together with Greece and Greece. Είναι πολύ σημαντικό, λέει, να υπάρχει μια ενότητα και μια κοινή δράση με την Ελλάδα σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. That we can together in the European Union implement the decisions we took in July and in September concerning relocation. Μαζί θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε, λέει, τις αποφάσεις που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο και τον Ιούλιο. Ένας από τους λόγους, λέει, που βρίσκεται εδώ είναι για να μπορέσει η ελληνική πλευρά να προχωρήσει γρήγορα τη διαδικασία με βάση τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την μετακίνηση των προσφύγων, τη μετεκατάσταση των προσφύγων σε άλλες χώρες της Ευρώπης. But το μέλλον της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό, λέει ο κ. Άσελμπορν, κρέμεται ουσιαστικά από αυτό το τόσο σπουδαίο ζήτημα της διαχείρισης του μεγάλου αριθμού της ροής των προσφύγων εδώ σε ευρωπαϊκά εδάφη. Ελπίζω ότι αυτή η συμβολική σημερινή ημέρα θα μπορέσει να βοηθήσει στην διακίνηση, στη μετακίνηση, συγγνώμη, των προσφύγων στις υποψήφιες χώρες, πρώτη από τις οποίες, να πούμε, λόγω και της Προεδρίας, είναι η χώρα του, το Λουξεμβούργο. But now we are confronted with something in the European Union with pictures from the Balkans. Ερχόμαστε, λέει, αντιμέτωποι με φοβερές εικόνες από τα Βαλκάνια που δεν τις έχουμε ξαναδημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εικόνες των προσφύγων, οι οποίοι επιχειρούν να βρουν μια δίωδο στη ζωή. Είναι μια πρωτόγνωρη εικόνα, όπως λέει ο κ. Άσελμπορν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. If we fail, I think, and I say it, then the values of the European Union are destroyed in some way. Εάν δεν τα καταφέρουμε, εάν δεν ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία της μετεκατάστασης και της διαχείρισης του θέματος των προσφύγων, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αποτύχει στις αξίες της. Είναι πολύ σημαντική η δήλωση αυτή που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου. Και πάμε τώρα στον Μάρτιν Σούλτς. Ελπίζω να μιλήσει στα αγγλικά, ειδάλλως. Εντάξει. Λοιπόν, ο κ. Σούλτς ξεκινάει την ομιλία του. I think we are all impressed by the smile of the children we just brought to the airplane. Είναι συγκινημένος με το χαμόγελο των παιδιών. Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική εικόνα που είδε
what in my eyes plays a key. Το τελευταίο διάστημα των παιδιών που μεταγράφηκαν without reasons. And the people who left from Syria, we just met families from Aleppo. Είναι άνθρωποι που έφυγαν από την Συρία, από την πόλη Αλέπο. Αναφέρεται στις 4 από τις 6 οικογένειες. Φεύγουν από την πατρίδα τους λόγω του τρόμου που επικρατεί εκεί. Λόγω της καθεστώτος Ασάντ. Η κρίση των προσφύγων είναι περισσότερο και κυρίως κρίση για τους πρόσφυγες και το αγώνα που δίνουν για να μπορέσουν να επιζήσουν κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Θέλει να ευχαριστήσει, λέει ο κ. Σούλτς, όλους τους διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις που βοήθησαν έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο αυτό το σημερινό, να φύγουν 30 άνθρωποι, 6 οικογένειες στο πλαίσιο της μετακατάστασης σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Θα αυξήσουμε τώρα τον αριθμό των προσφύγων που θα φεύγουν ή τη ροή των προσφύγων που θα φεύγουν από την Ελλάδα, που είναι το κύριο σημείο όπου οι πρόσφυγες έρχονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διανύμει, σε εισαγωγικά φυσικά αυτή η λέξη, τον αριθμό των προσφύγων σε 28 χώρες. Amongst 507 million of citizens, it is no problem. Ανάμεσα σε 507 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός των προσφύγων αυτό λέει. Και περιορίσουμε τον αριθμό τους σε ολίγες, τότε αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα για χώρες της Ένωσης. Και κατά την άποψή μου, θα πρέπει να θυμόμαστε πως από την αρχή της κρίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απίφθινε έκκληση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου όλα να συμμετάσχουν. Και γι' αυτό ακριβώς ευχαριστούμε το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο είναι μία από τις μικρότερες χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το Λουξεμβούργο καλωσορίζει πρόσφυγες και αυτό είναι συμβολικής αξίας σήμερα. Κύριε Πρωθυπουργέ, η χώρα σας, με δεδομένη την κατάσταση της χώρας σας, καθώς η χώρα σας έχει πληγεί με μία από τις εντονότερες οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της και ταυτοχρόνως η χώρα σας αντιμετωπίζει και το πρόβλημα το προσφυγικό, όλες αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να θεωρηθούν έκτακτες και εξαιρετικές. Είχατε δίκιο λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν αναφερθήκατε στο γεγονός ότι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έννοια της αλληλεγγύης. Δεν ομιλούμε για την αλληλεγγύη μεταξύ αρχών ή φορέων. Μιλούμε για την αλληλεγγύη μεταξύ εθνών και κρατών. Γι' αυτό ακριβώς απευθύνουμε την έκκληση προς όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι λαοί, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας, οι Ισπανοί, οι Λουξεμβούργοι, όλοι μαζί να συνεργαστούν. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Ας συνεργαστούμε όλοι μαζί προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Συνεπώς, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή. Έχουμε ένα σημείο κίνησης εδώ στην Ελλάδα. Αύριο θα μεταβούμε στη Λέσβο. Έμαθα σήμερα το πρωί πόσο δύσκολο είναι, καθώς από τη μια χρειάζεται να διαχειριστεί κανείς την κρίση και από την άλλη να διαχειριστεί και τις κοινωνικές εντάσεις στην ίδια χώρα. Έχουμε λοιπόν από τη μια το πρόβλημα του προσφυγικού και από την άλλη μια απεργία, έμαθα. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε απεργίες και στη χώρα μου, συνεπώς ο κύριος Άσελμπορν και εγώ ίσως θα χρειαστεί από αύριο να αλλάξουμε αεροπορική γραμμή, διότι από ό,τι φαίνεται γερμανική η εταιρεία προχωρήσει σε απεργία. Μην νομίζετε λοιπόν ότι είναι ίδιο της Ελλάδος οι απεργίες. Αντιμετωπίζουμε όλοι δύσκολους καιρούς και αυτό που χρειάζεται είναι η συνεργασία. Συνεργασία διασυνοριακά, συνεργασία μεταξύ κρατών και εθνών. Αυτό ακριβώς είναι και το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτή είναι η αφετηρία. Είναι το σημείο κίνησης. Δεν έχουμε λύσει ακόμα τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά που απομένει να γίνουν και την άλλη εβδομάδα. Επίκυ
εκεί τη συνάντησή μας στη Μάλτα, στη Βαλέτα. Έχουμε τη Σύνοδο Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκτατη Σύνοδο, την οποία συνεκάλεσε ο πρόεδρος Τούσκου, ούτως ώστε να αποτιμήσουμε την κατάσταση, να δούμε πού βρισκόμαστε και τι άλλο απομένει να γίνει. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να απευθύνω την ίδια έκκληση που έχω απευθύνει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνομαι και σε εκείνους που λένε ότι αυτό είναι γερμανικό πρόβλημα ή αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα ή αυτό είναι μόνο πρόβλημα των Ιταλών. Κάνουν λάθος όσοι προβάλλουν τέτοιους ισχυρισμούς. Αυτή είναι μια πρόκληση ευρωπαϊκή. Η απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες εθνικές. Όχι, η λύση πάντοτε βρίσκεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Συνεργασία λοιπόν και του Προέδρου του Συμβουλίου, όπως συμβαίνει από το Λουξεμβούργο. Είμαστε εδώ σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ιδού υπάρχει διεθνή συνεργασία, είναι εμφανές, υπήρχε και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί και στο μέλλον τη βάση της δράσεως και των δράσεων της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι όσοι έχουν την ευθύνη εξ ονόματος της Ευρώπης της μεταναστευτικής πολιτικής αισθάνομαι σήμερα και συγκινημένος και χαρούμενος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, των Υπουργών, τον κύριο Άσελμπον και τον καλό μας φίλο τον κύριο Μουζάλα που όλο αυτόν τον καιρό έχει δώσει τον καλύτερο του αυτό για να φτάσουμε εδώ. Αυτό που ζήσαμε πριν από λίγο, μέσα σε ένα περιβάλλον απλότητας και ανθρωπιάς, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο γεγονός, στέλνει πολλαπλά μηνύματα. Πολύ ορθά αναφέρθηκε πρωτύτερα ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη φωτογραφία που βρίσκεται πίσω μας, που δείχνει τελικά τι θέλει από εμάς ο λαός της Ευρώπης, οι λαοί της Ευρώπης. Αλληλεγγύη και μια συλλογική προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα με το οποίο είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη. Όλο αυτόν τον καιρό που πέρασε, δουλέψαμε σκληρά, μέρα και νύχτα. Συνεργαστήκαν οι τρεις θεσμοί και είμαι ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσωπικά στον κύριο Σούλτς, αλλά και τα τελευταίους μήνες από την αφοσίωση με την οποία ο κύριος Άσελμπον ως Προεδρεύων του Συμβουλίου πραγματικά σε συνεργασία μαζί μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Πριν από λίγο καιρό είμαστε στην Ιταλία, όπου ζήσαμε επίσης μια παρόμοια στιγμή, αποχαιρετήσαμε έναν μικρό αριθμό προσφύγων που πήγε στην Σουηδία και σήμερα από εδώ, από την Αθήνα, για το φιλόξενο Λουξεμβούργο. Πολύ ορθά έλεγε πρωτήτερα και θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω ότι αυτήν την ώρα δοκιμάζονται οι αντοχές των ίδιων των αξιών πάνω στις οποίες έχει χτιστεί η Ευρώπη. Με πάνω απ' όλα τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αγάπη στο συνανθρώπο μας. Αντιμετωπίζουμε αυτόν τον καιρό δύσκολες καταστάσεις. Δυστυχώς ανησυχητικό φαινόμενο είναι η εμφάνιση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού στην Ευρώπη. Βλέπουμε κάποιες χώρες να επιλέγουν να ξαναφέρουν πίσω κακές αναμνήσεις από το ευρωπαϊκό παρελθόν, όπως φράχτες, σειρματοπλέγματα και τείχους. Η Ευρώπη έχει μια ξεκάθαρη θέση. Δεν συμφωνεί με αυτά. Και στέλνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και υπευθυνότητας προς όλους τους λαούς της Ευρώπης, προς όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σήμερα αυτό που ζούμε εδώ είναι το τέλος ενός ταξιδιού θανάτου για μια μικρή ομάδα προσφύγων που έφυγε, όπως είπα, για το Λουξεμβούργο, αλλά και το ξεκίνημα ενός ταξιδιού ελπίδας και αισιοδοξίας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Αυτό το relocation πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε και σήμερα άρχισε η εφαρμογή του, θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Πρέπει από εδώ και πέρα να το κάνουμε μια συνήθη διαδικασία, έτσι ώστε σταδιακά η επιτυχία αυτού του προγράμματος να δώσει μια πιστική απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται, αλλά και να καταξιώσει την πολιτική που έχουμε υιοθετήσει. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή θα βρούμε μόνο συμμάχους και υποστηρικτές που θα εκφράζουν αυθεντικά και τις θέσεις των πολιτών της Ευρώπης. Ακολουθήσουν πολλά βήματα. Συνεργασία με τρίτες χώρες που ήδη έχει ξεκινήσει. Η Σύνοδος Κορυφής της Βαλέτα, που είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεν είναι μία ακόμα Σύνοδος Κορυφής όπου μαζεύονται γύρω από το τραπέζι οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών και των άλλων χωρών.
θα κατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την συνεργασία της Ευρώπης με αυτές τις χώρες. Σύντομα θα βρεθώ στο Πακιστάν. Πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και η πολιτική του readmission. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι όσοι έχουν επιδιώξει να βρεθούν στην Ευρώπη παράτυπα και παράνομα, και δεν αναφέρομαι στους πρόσφυγες, αλλά στους παράτυπους μετανάστες, θα επιστρέφονται. Ένα συνολικό, ολιστικό πρόγραμμα που θα δώσει τέλος σε μία εκκρεμότητα και θα αναδείξει στην πράξη βασικές αρχές και αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η ευρωπαϊκή πολιτική. Συμβολική η σημερινή ημέρα, συμβολική η κίνηση, αλλά και βαθιά ουσιαστική. Και θα ήθελα ειλικρινά να εκφράσω εκ μέρους της Επιτροπής τις ευχαριστίες μου προς την ελληνική κυβέρνηση, η οποία κινήθηκε τελευταίο καιρό με γρήγορους ρυθμούς για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Εκείνο που πρέπει να κυριαρχήσει είναι η αξία της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Εμείς ως Ευρωπαίοι είμαστε, αν θέλετε, απόγονοι είτε μεταναστών είτε προσφύγων. Και ιδιαίτερα αυτός ο φιλόξενος χώρος που είναι η Ελλάδα, όπου, όπως έλεγα πρωτήτερα στον κύριο Πρωθυπουργό, όλοι μας έχουμε μέσα μας μία διάσταση προσφυγιάς και μία διάσταση μετανάστευσης, γιατί σε κάθε γωνιά του πλανήτη υπάρχουν εκεί οι δικοί μας άνθρωποι που στο ξεκίνημα αντιμετώπισαν δυσκολίες σαν και αυτές που αντιμετωπίζουν σήμερα αυτοί που έφυγαν από την Ελλάδα για να πάνε στο Λουξεμβούργο. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά μας, καλή συνέχεια στη δικιά μας συνεργασία και πάλι εκφράζω δημόσια την ευγνωμοσύνη μου προς τους βασικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την υποστήριξή τους και την προσωπική αφοσίωση και προσήλωση των σημαντικών προσωπικότητων που βρίσκονται σήμερα εδώ και εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, για τη συμβολή της Ελλάδος που στέλνει μηνύματα με την πολιτική της ανθρωπιάς και υπευθυνότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, και ο κύριος Μουζάλας τώρα, ο τελευταίος που θα μιλήσει. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επιτρέψτε μου να αρχίσω ανάποδα. Αυτή η στιγμή σήμερα που οι άνθρωποι επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και που πρέπει να είναι η αρχή μιας διαδικασίας, εάν μπόρεσε να γίνει, οφείλεται, ας ξεκινήσω εγώ ανάποδα, αλλά εξίσου ουσιαστικά, οφείλεται στις γιαγιάδες και στους χιλιάδες εθελοντές που αυτές οι γιαγιάδες εκπροσωπούν. Οφείλεται στις υπηρεσίες του κράτους και εδώ πέρα οφείλεται επίσης σε διεθνείς υπηρεσίες, η Υπηρεσία Ασύλου της Ελλάδας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η UNHCR. Οι κύριοι που σας μιλήσανε πριν, τους οφείλουμε πάρα πολλά για αυτό το γεγονός. Δεν ήρθαν εδώ για φωτογράφηση. Δουλέψανε και είμαι σε θέση να το ξέρω πάρα πολλές νύχτες, πάρα πολλές μέρες, πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε την αρχή του relocation και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Μπορεί κανείς να δει δύο πράγματα. Αυτό που είδατε σήμερα πρέπει να το συνηθίσουμε. Δεν πρέπει να ξανακάνουμε εκδήλωση που θα βγάζουμε φωτογραφίες. Πρέπει να γίνει η ρουτίνα μας. Πρόσφυγες τους περιθάλπτουμε, η Υπηρεσία Ασύλου έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, η κυρία Σταυροπούλου της οφείλουμε πάρα πολλά και πρέπει να γίνει η ρουτίνα μας. Όπως δεν πρέπει να γίνει η ρουτίνα μας και δεν πρέπει να συνηθίσουμε τους ανθρώπους που πνίγονται στο Αιγαίο. Το ένα θέλουμε να το συνηθίσουμε, το άλλο θέλουμε να μην το συνηθίσουμε. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Αυτή είναι η Ευρώπη της φιλοξενίας. Είναι η Ευρώπη της αγκαλιάς. Υπάρχει και η άλλη Ευρώπη. Έχει μία δυναμική, γίνεται μία πάλι. Όλοι όσοι είναι εδώ σήμερα είναι πολύ καθαρό με ποια Ευρώπη είναι. Είναι με την Ευρώπη αυτή που μπαίνει στο αεροπλάνο και πάει να φιλοξενήσει ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ.